Σήμερα, αγαπητοί μου αδελφοί, η Αγία μας Εκκλησία εορτάζει τη Μητέρα των Εορτών. Σήμερα, Χριστούγεννα του 2011, 25 Δεκεμβρίου, σήμερα έχουμε τα γενέθλια του Χριστού μας. Και γι' αυτό συγκεντρωθήκαμε όλοι εδώ στον Ιερό Ναό, για να γιορτάσουμε τα γενέθλια του Χριστού μας. Η γενέθλιος ημέρα, κατά την οποία γεννήθηκε ο Κύριος μας. Κατά την οποία ο Θεός έγινε άνθρωπος με έναν σκοπό. Να κερδίσει τον άνθρωπο και να τον τοποθετήσει ξανά μέσα στον παράδεισο. Ήρθε με λίγα λόγια να μας πάρει για να μας ανεβάσει ξανά στον παράδεισο. Από εκεί όπου πέσαμε, από εκεί όπου απομακρυνθήκαμε. Αυτό όμως δεν είναι κάτι εύκολο, αδέρφια μου, να γίνει. Και χρειάστηκε ο ίδιος ο Θεός να γίνει άνθρωπος και έπρεπε να παλέψει με όλα τα θηρία, τους δαίμονες, επίγειους ορατούς και αόρατους. Και βλέπετε ότι από την αρχή ο διάβολος πολέμησε το έργο του Χριστού μας. Από την αρχή ο διάβολος μέσα στο παράδεισο θέλησε να κρεμίσει και να διαλύσει τον παράδεισο, δείχνοντας έτσι τη δύναμή του, τρίζοντας τα δόντια του απέναντι στον Θεό. Και βλέπουμε πως αυτός ο αιωσπόρος από άγγελος του φωτός έγινε άγγελος του σκόπους, έγινε σατανάς, έγινε διάβολος, αλλά έκτοτε δεν πολεμά, δεν σταματά να πολεμά το έργο του Θεού. Και γι' αυτό και όταν ήρθε ο Χριστός πάνω στη γη, είδαμε ότι τον οδήγησε μέχρι τη σταύρωση τον Χριστό. Έβαλε αρχές και εξουσίες να τον καταδικάσουν εις θάνατο, νομίζοντας ότι έτσι θα τελειώνει μια για πάντα με τον Θεό. Κι όμως ουδέν πέτυχε, διότι την τρίτη ημέρα ανέστη ο Χριστός και πεπτώκασι οι δαίμονες. Αναστήθηκε ο Χριστός μας και έπεσαν όλοι οι δαίμονες. Έτσι, αδέρφια μου, και σήμερα, την ημέρα της γεννήσεως του Χριστού μας, πώς ήταν δυνατόν ο διάβολος να μην εκνευριστεί, ο διάβολος να μην επιτεθεί στο πρόσωπο του Χριστού μας. Και γι' αυτό βλέπουμε τους τρεις μάγους, τους τρεις σοφούς. Δεν ήταν μάγοι σαν αυτούς που λένε ότι κάνουν μάγια, αλλά ήταν σοφοί, ήταν αστρονόμοι, οι οποίοι σχολούνται με τα άστρα, από την Περσία, και εκεί ήταν, λέει, ξαφνικά φωτεινό αστέρι, το οποίο αστέρι αυτό, όπως αναφέρουν όλοι οι Αγίοι μας, ήταν ο Αρχάγγελος Γαβριήλ, ο οποίος έλαμψε τόσο πολύ που οι μάγοι το θεώρησαν ότι ήταν πλανήτης και το ακολούθησαν. Και γι' αυτό ακολουθούσαν οι μάγοι την πορεία του. Και ο Αρχάγγελος τους οδήγησε στη Φάρνη και καταλήγει το Ευαγγέλιο. Ο αστήν εκάθισε επί της κεφαλής του παιδίου. Είναι δυνατόν ένας πλανήτης να κάτσει στο κεφάλι του θείου βρέφους? Είναι ξεκάθαρο ότι επρόκειτο περί του Αρχαγγέλου Γαβρίλ, ο οποίος εφώτισε τόσο πολύ την οικουμένη και έλαμψε, ώστε έκανε τους τρεις σοφούς να ακολουθήσουν αυτό το δίθεν άστρο, που τελικά δεν ήταν άστρο. Και έφτασαν, αδέρφια μου, έφτασαν μέχρι τη Βηθλέμ.
Αλήθεια το άστρο το έβλεπαν όλοι? Όχι. Γι' αυτό και ο Ηρώδης ρώτησε, πού το είδατε αυτό και εμείς δεν το είδαμε? Γιατί αν το έβλεπαν ένα αστέρι, όλοι να φωτίσει επάνω στο σπίτι της Βηθλέμ, θα πήγαιναν όλα τα Ιεροσόλυμα να προσκυνήσουν τον Χριστό, τουλάχιστον από περιέργεια να έβλεπαν τι ήταν αυτό που φώτισε εκεί. Αλλά δεν το έβλεπαν. Και γι' αυτό και οι αρχιερείς δεν το είδαν. Μην και ο λαός το είδε. Το είδαν οι άκακοι μουσικοί όμως. Το είδαν οι ποιμένες. Το είδαν οι μάγοι. Το είδαν όσοι είχαν Θεό μέσα στην καρδιά τους. Και γι' αυτό δεν ήταν αστέρι. Γιατί αν ήταν ένας πλανήτης που έλαμψε την ώρα που γεννήθηκε ο Χριστός, τότε αδέρφια που θα το έβλεπε όλη η ανθρωπότητα, θα το βλέπαν όλοι οι άνθρωποι. Και ο Ηρώδης, ακούσας, ο βασιλιάς Ηρώδης, ο πολιτικός άρχοντας του τότε νό, ακούσας ότι γεννήθηκε ο Χριστός, ο Ηρώδης εταράτε. Ο Ηρώδης λέει εταράχθη, φοβήθηκε μη χάσει το θρόνο και την εξουσία του. Και αμέσως εισήλθε ο διάβολος εις αυτόν και ζήτησε να μάθει πού είναι το πεδίο. Πού επίσκεται ο Χριστός μας? Και οι αρχιερείς του είπαν ότι στην Βηθλεέμ γεννιέται, σύμφωνα με τις προφητείες. Και έστω και έσπαξε, όπως αναφέρει η Γραφή, 14.000 νήπια. 14.000 νήπια για να βρει, έψαχνε μέσα σε αυτό, για να βρει και το βρέφος τον Ιησού Χριστό. Και δεν σπάχτηκαν μαζί μόνο νήπια, διότι στη Βηθλεέμ που πηγαίνουμε, εκεί στο σπήλαιο όπου είναι ακουμπισμένα τα αγιασμένα αυτά λείψανα, βλέπουμε και κρανία και λείψανα μεγάλων ανθρώπων. Ποιοι είναι τα λείψανα αυτά των μεγάλων ανθρώπων? Είναι σίγουρα των γονέων των παιδιών. Μια μάνα το κράταγαν τα βρέφη. Αυτή η μάνα ή ο πατέρας σφαγιάστηκε μπροστά στο μένος του Ηρώδη για να βρει το πεδίο να το σφάξει, ώστε να μείνει ο μοναδικός βασιλεύς να κυβερνάει. Τόσο το μίσος του διαβόλου, που βλέπετε ότι ο χριστιανισμός, ενώ οι άγγελοι πάνω από το Βηθλεέμ, από το σπήλαιο φωνάζουν «Δόξα ρηψής της Θεό και πηγής ειρήνη», την ίδια ώρα η πολιτεία χρησιμοποιεί τη μάχαιρα. Χρησιμοποιεί το μαχαίρι για να σπάξει 14.000 αθώες ψυχές. Αδέλφια μου, έκτοτε ο πόλεμος κατά της Εκκλησίας του Χριστού δεν σταμάτησε. Δεν ήταν μόνο ο Ηρώδης. Ήτανε μετά και άλλοι αυτοκράτορες της Ρώμης. Ο Νέρονας, ο Δοκλητιανός, ο Καλιγούλας, οι οποίοι εξαπέλυσαν τρομερούς διώκους για να εξαφανίσουν τους χριστιανούς και την Εκκλησία. Τι επέτυχαν όμως? Μηδέν. Μια ταφόπετρα σκεπάζει τους τάφους τους. Και ο Χριστός συνεχίζει να ζει. Και οι πιστοί, όσοι σφαγιάστησαν και συνεχίζουμε να πιστεύουμε εμείς οι ζώντες εις τον Χριστό. Αλλά μόνο τότε, όχι. Βγήκαν και ευσεβείς βασιλείς, βγήκαν και ευσεβείς αυτοκράτορες, βγήκαν και ευσεβείς πολιτικοί, οι οποίοι τι έκαναν? Ανέδειξαν την Ορθοδοξία, ανέδειξαν την Εκκλησία, την έκαναν περίτρανη, και έφτασαν στο σημείο να χτίσουν αυτό το κάφημα του ελληνισμού, το κάφημα της Ορθοδοξίας, την Αγιά Σοφιά.
Ποιος την έκτισε την Αγία Σοφιά? Ευσεβείς αυτοκράτορες, ευσεβείς βασιλείς, ευσεβείς πολιτικοί. Αλλά όμως υπάρχουν μόνο οι ευσεβείς. Όχι, αδέρφια μου, δεν υπάρχουν μόνο οι ευσεβείς, διότι υπάρχουν και οι ασεβείς. Υπάρχουν σαν τον Έρωνα, σαν τον Καλλιγούλα, όπου μέσα τους υπάρχει ο διάβολος, όπου δεν μπορούν να βλέπουν το έργο του Χριστού. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν εισέλθει σε σκοτεινές δυνάμεις και κυβερνούν τα έθνη των λαών. Κυβερνούν και το δικό μας έθνος πολλές φορές και το κυβέρνησαν. Εισέρχονται μέσα στο σιωνισμό, εισέρχονται μέσα στη μασονία. Προσκυνούν τον διάβολο και ο διάβολος ενεργεί μέσω αυτών. Και γι' αυτό προσπαθούν σε κάθε μεγάλη γιορτή του χριστιανισμού, είτε είναι Χριστούγεννα, είτε είναι Πάσχα, βλέπουμε να προσπαθούν να πλήξει η μασονία και ο σιωνισμός, να προσπαθεί να πλήξει τις μεγάλες γιορτές της χριστιανοσύνης, να πλήξει την καρδιά των χριστιανών. Προσπαθεί να δημιουργήσει πληγές στο σώμα της Εκκλησίας. Μια τέτοια μαχαιριά, η μασονία και οι σκοτεινές δυνάμεις απεφάσισαν ανήμερα των Χριστουγέννων, τις άλλες αυτές ημέρες, να στραφούν κατά του Αγίου Όρους. Να στραφούν κατά ενός οικουμένου του Αγίου Όρους, ο οποίος το μόνο αδικημά του ήταν το ότι υπερασπίστηκε, υπερασπίζεται και θα υπερασπιστεί τα δίκαια της Ιεράς Μονής του. Και επειδή υπερασπίζεται τα δίκαια της Ιεράς Μονής του, αυτά που δεν είναι δικά του, αυτά που παρέλαβε από τους προκατόχους του, αυτά που έκλεισαν οι μοναχοί και έφτιαξαν και δημιουργήσαν πριν από αυτόν, διότι ο γέροντας Εφραίμ 10 χρόνια είναι στο Άγιον Όρος. Τα βρήκε όλα αυτά. Δεν είναι δικά του, ούτε τα έφερε από τη μάνα του. Αλλά έχει χρέος από την ώρα που αναλαμβάνει ο ζημούμενος να υπερασπιστεί την περιουσία την οποία οι πατέρες, οι μοναχοί, όταν ζούσαν μέσα εκεί, οι προπάτορες, όπως αναφέρουμε στις ευχές, αγωνίστηκαν για να αποκτήσει η Μονή την περιουσία αυτή για να ζει, να κάνει ένα προσωλή, να μπορεί το μοναστήρι αυτό να κάνει φιλανθρωπία. Και πρέπει να γνωρίζετε, αδέρφια μου, για όσους δεν γνωρίζετε, ότι η Μονή Παντοπεδίου και τα περισσότερα μοναστήρια του Αγίου Όρους είναι αυτά τα οποία έχουν κάνει τις μεγαλύτερες φιλανθρωπίες στο ελληνικό έθνος. Αυτά έκτισαν την Αθωνιάδα σχολή, αυτά βοήθησαν τη σχολή του γένους, αυτά έκτισαν σχολεία, αυτά εγωίθησαν ακόμα και το 22, όταν ήρθαν αδέρφια μου, οι Μικρασιάτες, αυτοί οι οποίοι έδωσαν τεράστια χρηματικά ποσά, αυτοί οι οποίοι έδωσαν ακίνητη περιουσία, ήταν τα μοναστήρια κυρίως του Αγίου Όρους, τα οποία μοίρασαν την περιουσία τους στους ακτήμονες που ήρθαν κατασφαγμένοι και κατατραγμένοι από τη Μικρά Ασία. Βοάζουν η Μακεδονία, που είναι Μικρασιάδες, το πόσο τους ωφέλησε και τους βοήθησε το Άγιον Όρος. Αλλά και σήμερα ακόμα το Άγιον Όρος συνεχίζει και εκεί. Κάνει παρόμοια έργα. Έτσι και η Ιερά Μονήμα του Πεδίου, ο Οικούμενος, ο οποίος υπερασπίζεται δίκαια τη Μονή, έρχεται ο σημερινός Ιώδης, ο σημερινός Ιώδης, τα λαμόγια της πολιτικής μας, γιατί για λαμόγια πρόκειται, τα οποία οδήγησαν την Ελλάδα σε αυτό το έσχος και το χάρι. Να κυκλοφορούν ελεύθερα αυτά τα λαμόγια, τα οποία κατέκλεψαν το ποιος μας και παίρνουν τη σύνταξή μας, παίρνουν το μισθό μας, παίρνουν τον κόπο σας. Αυτά τα οποία τα κρατήσετε, τα κράτατε και δίνετε τις φορές για να πάρετε μια σύνταξη και ένα μισθό, για να έχετε ένα σπίτι. Και φτάσαμε στο σημείο, στο σπίτι που μένετε μέσα, να πληρώνετε και λύκειο τώρα. Και χαράξτε, αυτά τα λαμόγια που οδήγησαν εδώ την Ελλάδα και την κατέκλεψαν και έχουν βγάλει τις εκατομμύρια έξω, έρχονται αυτά να κλείσουν αυτές τις ημέρες μέσα στη φυλακή έναν ηγούμενο του Αγίου Όρους. Και σκόπιμα επέλεξαν όσοι δικαστές
είχε ποτέ υφυπουργό δικαιοσύνης. 180 χρόνια είμαστε ελεύθεροι από τους Τούρκους. Είχαμε μόνο υπουργό δικαιοσύνης. Και ξαφνικά ο κατήγορος που πήγε σε όλα τα δικαστήρια και ο οποίος ενδίωκε τη μονίβα το παιδί μου, ο Γιώργος ο Πεταλωτής, αυτόν το μοίρασμα, αυτός αδέλφια μου, ο οποίος ξεδροκιζόταν, αναδείχθηκε για πρώτη φορά υφυπουργός δικαιοσύνης. 180 χρόνια ποτέ δεν είχε η Ελλάδα υφυπουργό δικαιοσύνης. Και το μέλημα του υφυπουργείου δικαιοσύνης είναι η μονίβα το παιδί. Έτσι μπορούμε να καταλάβουμε πώς βγήκε αυτή η απόφαση να κλειστεί τις άγιες μέρες αυτές. Ένας ηγούμενος του Αγίου Όμους που βρίσκεται κάτω από ειδικό καθεστώς και την ώρα που γνωρίζουν όλοι ότι είναι αθώος, έχουν βγει σε όλα τα τηλεοπτικά κανάλια και ιδιαίτερα το τηλεοπτικό κανάλι Sky. Έπαιρνε καθηγητές της νομικής σχολής, καθηγητές της Ελλάδος, καθηγητές του εξωτερικού, καθηγητές του δικαίου και απέδειξαν και είπαν ότι δικαίως ο ηγούμενος υπερασπίζεται τη Μονή. Δικαίως υπερασπίζεται την περιουσία τη Μονής. Και κακώς το κράτος έχει πάρει τη δικαιοσύνη και την διώκει. Αυτό η μασονία και οι σκοτεινές δυνάμεις τις ημέρες αυτές κίνησαν τα νήματά τους για να πληγώσουν την Εκκλησία. Να πληγώσουν όλους εμάς τους πιστούς. Και να ξέρουμε, αδέρφια μου, ότι έτσι όπως μάθονται τελείωσε η αγιογραφία του Ιερού Ναού μας. Και θέλω να ευχαριστήσω όλους σας που αγιογραφήσατε τον Ιερό Ναό και βοηθήσατε. Αλλά δείτε στον προναό, υπάρχει ένα επτακέφαλο θηρίο. Ένα θηρίο το οποίο τι κάνει συνέχεια. Πολεμά τον Χριστό. Έχει 7 κεφάλια και 10 κέρατα. Τα κέρατα λέει είναι άρχοντες εξουσίας. Δείτε το, το διάβολο αυτό με τα 10 κέρατα και τα 7 κεφάλια. Έχει απέναντί του συνέχεια τον Χριστό. Απέναντι τους αγγέλους και μάχητε. Αυτό είναι το άθεο κράτος. Είναι αυτά τα λαμόγια της πολιτικής που κυκλοφορούν ακόμα ελεύθερα, αδέρφια μας. Αυτά λοιπόν αυτές οι μέρες αποφάσισαν να τα πλήξουν και ξεμάνει και στεναχωρήθηκε ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών. Εχθές το βράδυ πλήκτος Μητροπολιτών παρακολουθούσε και από το ράδιο της Εκκλησίας, παρακολουθούσε και από το ίντερνετ, παρόμοιες ομιλίες σαν τη δικιά μου, κάνουν πολλοί Μητροπολίτες σε όλη την Ελλάδα. Μαζεύτηκαν όλοι οι ηγούμενοι του Αγίου Όρους και πηγαίνω και εγώ, αύριο θα φύγω, για τον Άγιο Όρος να συμπαρασταθούμε. Συμπαρίστανται ο Οικουμενικός Πατριάρχης. Αναγκάστηκαν όλα τα Πατριαρχεία της Σερβίας, της Ρουμανίας, της Ρωσίας να επέμβουν. Γιατί ξέρουν ότι διώκεται αδίκως ένας ηγούμενος ο οποίος δίκαια υπερασπίζεται. Και οι Χριστουγεννιάτικα προσπαθούν. Είναι η δίωξη αυτή, αδέρφια μου. Δίωξη των σκοτεινών δυνάμεων της μασονίας κατά της πιστεώς μας. Και γι' αυτό θυμηθείτε το. Όλοι αυτοί που μας κυβερνούν, αντίχριστοι και λαμόγια όπως έχω καλό. Και ενώ ξεχωρίζω τους θήμιους πολιτικούς. Ξεχωρίζω εκείνους οι οποίοι, όπως είπα και προηγουμένως, έκτισαν αγεσορχές ή βοηθούν την Εκκλησία και υπάρχουν ακόμα. Ελάχιστοι, μετρημένοι πολλές φορές τα δάχτυλα της μιας χειρός, αλλά υπάρχουν, αδέρφια μου. Αυτά λοιπόν όλοι συνεχίζουν να κυβερνούν. Έρχονται εκεί αυτοί που κατέστρεψαν την Ελλάδα, αυτοί που χτυπούν την Εκκλησία, έρχονται να μας πούν τώρα ότι θα μας σώσουν. Οι ίδιοι λέει εμείς που σας μαχαιρώσαμε, ελάτε να σας πάμε στο νοσοκομείο να σας διατρέψουμε. Βλέπετε, αδέρφια μου, η ιστορία κάνει κύκλους. Τι Νέρονας, τι Ηρώδης, τι Καλλικούλας, τι Παπανδρέου, τι ο ένας, τι ο άλλος. Βλέπετε ότι συνασπίζονται κατά του Χριστού, κατά της Εκκλησίας. Και όλοι αυτοί, θυμηθείτε τι σας λέω, στο τέλος λέει η Αγία Γραφή και ο Χριστός μας, θα ενωθούν σε ένα πρόσωπο. Στο πρόσωπο του Αντιχρίστου που θα ξεκινήσουν και πάλι διωγμό.
κατά των πιστών της Εκκλησίας. Και αυτά τα προμηνύματα που έχουν να γίνονται στο Άγιον Όρος είναι προμηνύματα κακού. Θα σας θυμίσω ότι η Ελλάδα πήρε τον κατήφορο όταν η πολιτεία ξεκίνησε να πολεμά το Άγιον Όρος. Δείτε τους μήνες, δείτε τις ημερομηνίες, δείτε τις ημέρες. Από την ημέρα ξεκίνησε το ψεύτικο σκάνδαλο και διώκεται το ημονή, την οποία το Άγιον Όρος και τη Μονή σκεπάζει η υπεραγία Θεοδόκος. Δείτε ότι η Παναγιά εγκατέλειψε το έθνος. Και τώρα, εάν πει ο ηγούμενος φυλακή, θυμηθείτε το, το 2012 θα είναι έτος καταστροφής για την Ελλάδα. Προφήτης δεν είμαι, αλλά προφητεύω εν πάση δυνάμει και εξουσία. Και σας το λέω, αδέρφια μου, θα είναι έτος καταστροφής, γιατί αφτάσαν και ακούφισαν τα χέρια τους επάνω στα ιερά και τα όσια της φυλής μας. Και ο Χριστός δεν το δέχεται. Η Παναγιά δεν το δέχεται, αδέρφια μου. Και γι' αυτό θα θρηνήσουμε. Εμείς τι πρέπει να κάνουμε? Να κάνουμε συμπαράσταση. Να δηλώσουμε συμπαράσταση. Χιλιάδες λαού συμπαραστέγεται στη Μονή Παρουπεδίου. Όλοι έχουμε το Αγιό, όλοι έχουμε τις Ελλάδες, όλοι οι μοναχοί, όλοι οι κληρικοί μας, όλοι οι επίσκοποι, τα ξένα πατριαρχία, ακόμα και ο Πούτιν τάχθηκε υπέρ του Οικουμένου. Τάχθηκε υπέρ του Οικουμένου. Και τα δικά μας τα λαμόγια κυβερνούν εκεί με σιωπή. Και γιατί το κάνουν αυτό? Και γιατί το κάνουν? Γιατί διαλύονται. Το βλέπετε αυτή που μας κυβέρνησαν τελευταία διαρκεία. Διαλύονται μαζί με όλους τους άλλους. Αλλά κυρίως αυτοί διαλύονται και προσπαθούν να αλλάξουν και τη θεματολογία. Να αλλάξουν. Οι υπουργοί ελεύθεροι και ένας καλόγερος στη φυλακή και αποδώσαμε δικαιοσύνη. Αδέρφια μου, για να έχουμε εμείς την ευλογία της Παναγίας και της Χέρης, εγώ θα πάω εκεί. Έστειλα τηλεγραφήματα. Στείλα από όλοι οι μοναχοί, ένας-ένας από εμάς. Να στείλετε κι εσείς. Θα σας δώσω στο τέλος. Με το τηλέφωνο σας δεν είναι ανάγκη να πάρει μαθήνια. Παίρνουμε το 136 και στέλνουμε στον εισαγγελέα του Αγίου Πάτρου, ο οποίος είναι ο μόνος που μπορεί να επέμβει και να σταματήσει αυτή τη δίωξη. Και να σταματήσει αυτή τη δίωξη, αδέρφια. Να στείλετε κι εσείς όλοι από το σπίτι σας. Τηλεγραφήματα, τώρα μέχρι σήμερα και αύριο είναι κλειστά, δεν έρχονται. Αλλά από την Τρίτη το πρωί που θα ξυπνήσετε, στείλτε τηλεγραφήματα συμπαραστάσεως προς τη Μονή Παρουπεδίου και προς τον εισαγγελέα, ώστε να ανακαλέσει πάραυνα χρονιάρες μέρες, οι μέρες που το έθνος κινδυνεύει, οι μέρες που καταπίπτουμε, να ακουμπούν τα ιερά και τα όσια του Αγίου Όρους. Και να κλείνουν ρασοφόρους, αθώους, ως επικίνδυνους, να τους κλείνουν στη φυλακή. Να τους κλείνουν ως επικίνδυνους στη φυλακή. Λέει και είχε κάνει παλάβωση και είχε κάνει έγκλημα και σκότωσε 2-3 ανθρώπους και λες να το κλείσουν φυλακή. Με το δίκιο τότε και να ξανασκοτώσει. Αλλά εδώ διότι περασπίζεται τα δίκαια και τα όσια της Μονής. Αδέρφια μου, για να σας δώσω να καταλάβετε και να κλείσω. Και εμείς εδώ χτίζουμε τη Μονή. Με τον κόπο σας. Όπως σας είπα και γι' αυτό σας ευχαρίστησα. Χτίστηκε αυτός ο ναός. Χτίστηκε το μοναστήρι. Χτίστηκε, αγιογραφήθηκε τώρα. Και αύριο μεθαύριο. Η χάρη του Θεού. Μπορεί να μας φέρει κάποιο μετόχι. Όπως έχουν αυτή στη Λίγκη στον Ήδρα. Το οποίο κάποιος πιστός μπορεί να χαρίσει στο μοναστήρι από μια περιουσία. Εμείς θα το έχουμε και θα είναι ένα σημαντικό αυτό έσοδο για τη Μονή για να κάνει τα έργα της. Διότι τώρα η Μονή χωρίς περιουσία που βασίζεται στο κεράκι το δικό σας. Δεν έχουμε άλλα έσοδα. Μας αφήσετε με τα χρήματα.
Ενώ όταν οι πατέρες, οι χριστιανοί, οι τότε χριστιανοί, φρόντισαν στα μοναστήρια του Αγίου και τους έδωσαν περιουσία. Και έτσι δεν βασίζονται στο κεράκι. Σε αυτή την περιουσία βασίζονται. Γιατί λύπη στον ίδιο δεν είναι λύπη. Είναι ιχθυοτροφείο της μονής, το οποίο παράγει ψάρια. Και γι' αυτό αν ακούσατε που βγήκε στις τηλεοράσεις και ο πρόεδρος εκεί των ψαράδων και είναι μαϊλίμι εμείς εδώ στο ιχθυοτροφείο, από πάγου προς πάγου κάνουμε αυτά τα ψάρια και τα μοιραζόμαστε με τη μονή παντοπεδίου, διότι η λίμνη σαν ιχθυοτροφείο ανήκει και ανήκε πάντοτε και τους παππούδες μας που τα ακούγαμε στο μοναστήρι. Και από τα ψάρια αυτά, αδέρφια μου, ζει το μοναστήρι και κάνει και αναφελκίες και ζουν πληθώρα χριστιανών που δουλεύουν εκεί σε αυτά τα ιχθυοτροφεία. Και γι' αυτό σε όλα τα δικαστήρια οι ψαράδες ήταν οι μέρες της μονής. Γιατί ξέρουν αυτοί καλύτερα από τον κάθε άλλον ποια είναι το μετόχι εκεί. Αλλά τι το γνωρίζουν καλύτερα, αφού υπάρχουν συμβόλαια τα οποία τα σεβάστηκαν και οι Τούρκοι. Μην και οι Τούρκοι είπαν ότι δεν είναι δικά τους. Τα σεβάστηκαν. Και έρχονται σήμερα όλοι αυτοί να τα αμφισβητήσουν και να κλείσουν τον ηγούμενο στην φυλακή. Αδέλφια μου, γεννιέται ο Χριστός σήμερα πληγωμένος, όμως και τότε ο Χριστός μας πληγώθηκε και έφυγε από την Βηθλέμ. Το ακούσατε τι είπε το παιδί? Έφυγε από την Βηθλέμ και πήγε για 2-3 χρόνια στην Αίγυπτο. Άλλαξε κράτος. Και γι' αυτό θα ακούσουμε αύριο το Ευαγγέλιο που θα πει «Εξελίκτου εκάλεσα τον Υιόν». Και η Αγία γύρισε αργότερα από την Αίγυπτο ο Χριστός. Γιατί όσο ζούσε ο Ιώδης, τον αναζητούσε να τον σωθώσει. Και αναγκάστηκε και ξεμηνεύτηκε. Εμείς μην διώξουμε τον Χριστό μας από την πατρίδα μας. Μην διώξουμε την Παναγιά μας από την πατρίδα μας. Ας τους κλείσουμε μες στην καρδιά μας. Και ας υπερασπιζόμαστε αυτές τις ημέρες και πάντοτε την Εκκλησία. Διότι έρχεται και θα το δείτε, αδέρφια μου, και ήδη το έχει εφαρμόσει. Τα χωριά μας μένουν πολύς ιερείς. Πάει ο Δεσπότης να χειροτονήσει σε χωριά ιερείς και δεν μπορεί, διότι δεν το επιτρέπει το κράτος. Λέει, θα φεύγουν 10 χωριά, θα ερημώνουν και θα χειροτονείται ένα, είπε η κυρία που ευρίσκεται στο Υπουργείο της Bilderberg, εκεί, στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Ένα, θα φύγουν 10 ιερείς και θα χειροτονείται ένας. Και αυτός ποιο χωριό θα εξυπηρετεί? Σε λίγο θα πείσουν την Εκκλησία χωρίς, και τα χωριά μας χωρίς Ανάσταση, χωρίς Χριστούγεννα, χωρίς τη διακάτοικη λειτουργία. Εάν δεν αντιδράσουμε τώρα και όταν βλέπουμε αντιδράσεις και εμείς τον πλάι. Και εμείς τον πλάι. Όπως και τότε εγώ και οι πατέρες κατεβήκαμε και σε αυτές τις διαμαρτυρίες στο Σύνταγμα που έκανε ο λαός. Σταθήκαμε δίπλα από το λαό και πήγαμε και μας χειροκρότησαν. Έτσι και εσείς απιστοί, διότι θα στραφεί το θηρίο ο διάβολος, όπως στράφηκε κατά του Αδάμ και της Εύας και την κλήρωση. Θα στραφεί κατά του Θεού, κατά της Εκκλησίας του και κατά τον ανθρώπων. Ας μείνουμε λοιπόν κλεισμένοι και ας τον έχουμε τον Χριστό μας μες στην καρδιά μας. Να τον προστατέψουμε. Να μην τον αφήσουμε στα χέρια των εχθρών της πίστεως μας. Και ας προσευχηθούμε αυτή την ημέρα. Ο Θεός να σκεπάζει την ιερά μονή παντοπεδίου και όλο το Άγιον Όρος και να προφυλάσει τον γέροντα Εφραίμ της μονής παντοπεδίου ηγούμενον.